Σοκαρισμένος ακόμα από την επίθεση και το χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι, ο Τάκης Τσουκαλάς βγαίνει από τα δικαστήρια Πειραιά. Δόξα τω Θεώ, πάρω λίγο, θα είχαμε το απευθέω. Ζητάτε συγγνώμη για αυτό που έγινε με το σφυρί? Ο κατηγορούμενος για τη χθεσινή επίθεση που τον βλέπετε να οδηγείται από αστυνομικούς στον εισαγγελέα, τον χτύπησε με το σφυρί για να τον ληστέψει όπως υποστήριξε. Βγάζει ξαφνικά ένα σφυρί και μου έδωσε μία. Τραβήχτηκε, με χτύπησε πάνω από το δεξί αυτή. Έκανα τρία ράματα. Ζαλίστηκα, έπεσα κάτω, έτρεχε αίμα. Δεν τον είχα ξαναδεί. Νόμιζα ότι ήταν οπαδικό. Δεν είναι οπαδικό. Δείχνουμε ότι το παιδί έχει πρόβλημα. Γλίτωσε τελευταία στιγμή, περιγράφουν στον Αλφα αυτόπτες μάρτυρες για τον Τάκη Τσουκαλά, που είχε δεχθεί ξανά επίθεση και χτυπήματα στο πρόσωπο το 2015 από ομάδα αγνώστων έξω από το σπίτι του. Ο Τάκης Τσουκαλάς ξαφνιάστηκε, όπως είπε, καθώς αντιλήφθηκε το δράστη μόλις μισό μέτρο από το σημείο που έπινε καφέ, τη στιγμή που σήκωνε το σφυρί για να το χτυπήσει στο κεφάλι. Με μια κίνηση κατάφερε τελευταία στιγμή, όπως είπε, να αλλοιώσει το χτύπημα. Είχα το σφυρί για εκφοβισμό, για να φοβήσω αυτόν που θα λίστευα. Δεν τον ήξερα. Νόμιζα ότι είναι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας. Ντρέπομαι. Πώς γλίτωσε? Επειδή αντέδρασε ο ίδιος. Δηλαδή πήγε με το σφυρί στο κεφάλι κατευθείαν. Ναι. Από αντανακλαστικά δικά του και μόνο. Κάποιος φώναξε ότι πρόσεχε. Αντέδρασε και αυτός, τον είδε έτσι λίγο με λοξά με το μάτι και αντέδρασε και με τις φωνές. Και δόξα τω Θεώ, ελπίζουμε να μην ξαναγίνει τίποτα. Οι δικαστές διέκοψαν τη διαδικασία για να προσκομίσει ο δράστης ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.